Παγκόσμια ανησυχία για επέκταση της σύρεξης στη Μέση Ανατολή προκαλεί, κυρίες και κύριοι, επιθετική δραστηριότητα του Ιράν, με την Τεχεράνη να χτυπά μέσα σε λίγες ώρες σε τρεις διαφορετικές χώρες. Στόχοι του Ερμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, η Ιντλίμπ στη Βόρεια Συρία, αλλά και το πιο αναπάντεχο περιοχή του Νοτιοδυτικού Πακιστάν, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να μιλάει για χτύπημα κατά Ιρανών τρομοκρατών. Για απρόκλητη και κατάφορη παραβίαση κυριαρχίας του Πακιστάν, κάνει λόγο το Ισλαμαμπάντ, που ανακαλεί τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη και προειδοποιεί με αντίπεινα. Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης βγαίνουν στο προσκήνιο και η Τεχεράνη μέσα σε 24 ώρες χτυπάει τρεις διαφορετικές χώρες. Το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους κατά στόχων στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν, αλλά και στην Ιντλίμπ, στη Βόρεια Συρία, η οποία ελέγχεται από Ισλαμιστές αντάρτες. Αντίστοιχη επίθεση σημειώνεται όμως και κατά του Πακιστάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, μία ανάσα μακριά από τα σύνορα με το Ιράν. If the genocide in Gaza stops, then it will lead to the end of other crises and attacks in the region. Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν κατά του Πακιστάν, που μετρά πληθυσμό σχεδόν 232 εκατομμυρίων και είναι και πυρηνική δύναμη. Οι πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης σημειώνονται στην επαρχία Μπαλουχιστάν, περιοχή όχι τυχαία, αφού εκεί κατοικεί η διακριτή εθνότητα των Δελούχων, που ακολουθεί το σουνιτικό δόγμα, και στο στόχαστρο μπαίνουν δύο βάσεις της σουνιτικής ένοπλης οργάνωσης Τζάις Αλάντλ, η οποία έχει εξαπολύσει και στο παρελθόν επιθέσεις κατά του Ιράν, με την τελευταία να σημειώνεται τον περασμένο Δεκέμβριο. Only targeted Iranian terrorists on the soil of Pakistan. Τα μηνύματα που στέλνει η Τεχεράνη είναι ηχηρά, με τις πιθανότητες στρατιωτικής εμπλοκής του Ιράν να αυξάνουν πλέον επικίνδυνα. They don't want or they cannot attack Israel. Then they are searching for victims around them. بزن و در رو باشن. اون دوران پایان پیدا کرده و در دریا، در زمین، در هوا، هر جایی که به یا απρόκλητη και κατάφορη παραβίαση κυριαρχίας του Πακιστάν, κάνει λόγο το Ισλαμαμπάντ, που ανακαλεί τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη και προειδοποιεί να απαντήσει. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. Η Μέση Ανατολή μοιάζει με ναρκοπέδιο, ενώ το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά των ανταρτών Χούθη δεν έχει φέρει αποτελέσματα, με τους Ιεμενίτες αντάρτες να ψηφούν την Ουάσιγκτον. عملية استهداف لسفينة زغرافيا مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένοντας σε επαγρύπνηση, εξαπολύουν νέα πλήγματα κατά των φιλοϊρανών Χούθη, διαβεβαιώνοντας ότι στοχεύουν στην αποκλιμάκωση. We anticipated the Houthis would continue to try to hold this critical artery at risk, and we continue to reserve the right to take further action. Και ενώ τα περιθώρια λάθους στην περιοχή μειώνονται επικίνδυνα, ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με το Ισραήλ να συμφωνεί με το Κατάρ για την παράδοση φαρμάκων σε ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Γιάννης Παλιούρας είναι μαζί μας, γιατί το θέμα είναι ότι μετά και από αυτή την επιθετική δραστηριότητα του Ιράν επεκτείνεται το πέπλο της αστάθειας πάνω στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να δούμε πώς, Γιάννη. Σιγά σιγά ο χάρτης με τα νεαρά μέτωπα στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ασία γεμίζει καρφίτσες. Να δούμε λοιπόν την πρώτη φάση των Ιρανικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Ήτανε Γάζα. Mm-hmm. Η Χαμάς, παράρτημα του Ιράν, επιτίθεται στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απαντάει, είναι αυτό που ζούμε τώρα. Χεζμπολάχ, Λίβανος. Έχουμε επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Για την ώρα μένει εκεί πέρα ελεγχόμενη κατάσταση. Συρία όμως, φιλορενικές πολιτοφυλακές αρχίζουν να χτυπούν βάσει στον ΗΠΑ. Πάνω από 40 επιθέσεις. Και τέλος, η Εμένη. Από το πουθενά, η Εμένη ξανικά εξαπολύει πυράβλους κατά του Ισραήλ. Και στη συνέχεια επιβάλλει ουσιαστικά ένα ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή της διόρυγας του Σουέζ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή είναι όμως η πρώτη φάση επιχειρήσεων. Γιατί εδώ και περίπου 48 ώρες, θα έλεγα, Ασία, περνάμε στη δεύτερη φάση. Τέρμα τα προσχήματα. Το Ιράν πια, δέχουμε πολιτοφυλακές, επιτίθεται το ίδιο. Και έχουμε πυραυλικές επιθέσεις από το Ιρανικό έδαφος, από τους φρουρούς επανάστασης, κρατική οντότητα, να χτυπάνε τη Συρία, το Ιράκ και το Πακιστάν. Και με επίσημη αιτιολόγηση, όπως είδαμε. Φυσικά, από τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όλα αυτά σε 24 ώρες. Και στρατηγικά όπλα, δηλαδή βαλιστική πύραυλη, πύραυλη κρούς και επιπλέον ντρόουν. Τα καλά νέα ποια είναι εδώ πέρα, γιατί υπάρχει ένα καλό νέο.
ότι η κόκκινη γραμμή η βασική να μην χτυπήσουν το Ιράν απευθείας Ισραηλινούς ή Αμερικανικούς στόχους για την ώρα παραμένει ενεργή. Αλλά έχουμε και κακά νέα, ότι έχουμε μία ακόμα χώρα η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην περιοχή, τα πυρηνικά όπλα, μια πυρηνική δύναμη, η οποία με κάποιο τρόπο και αυτή μπαίνει σε σύγκρουση. Δηλαδή, μετά το Ισραήλ και το Πακιστάν, έχουμε επίσης και το Ιράν, το οποίο πολλοί αναλυτές λένε ότι πολύ σύντομα, σε 1, 2, 3 χρόνια, θα είναι και αυτό πυρηνική δύναμη. Τα νέα μόνο καλά δεν είναι από την περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο μεταξύ, ανακοίνωσε Χρύσα Τσίχλη σήμερα ότι αναμένει πως ο πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του θα υπογράψουν σύντομα μια νέα διακρατική συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών. Την ώρα που η Μέση Ανατολή θυμίζει ναρκοπέδιο, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία έχει καθυστερήσει μάλιστα. Η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του θα υπογράψουν πολύ σύντομα αυτή τη διακρατική συμφωνία, η οποία θα εδραιώσει τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε και ενίσχυση των πολιτικών, εμπορικών αλλά και στρατιωτικών σχέσεων Μόσχας-Τεχεράνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήση.